Με απόφαση του Αρείου Πάγου οριστικοποιήθηκαν τα κόμματα που θα συμμετάσχουν στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, μεταξύ των οποίων και το κόμμα Πράσινο και ΜΟΒ, που είχε αποκλειστεί από τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Ο εκπρόσωπος του κόμματος στη Λέσβο, κ. Μιχάλης Μπάκας, μας είπε. Συμμετέχουμε κανονικά στις εκλογές της 5ης Ιουνίου, με πλήρη ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, οπότε ξεκινάει και εμάς ο προεκλογικός αγώνας πλέον, γιατί πιστεύουμε ότι αξίζει η φωνή του Πράσινο και ΜΟΒ να ακουστεί στην Βουλή μετά τις εκλογές 25 Ιουνίου. Προχωράμε και στα επόμενα που έρχονται, γιατί δεν μπορούμε να κοιτάμε πίσω. Πραγματικά τα προβλήματα της χώρας είναι τέτοια. Υπήρχε τέτοια κινητοποίηση από ανθρώπους που μας έδειξαν την συμπαράστασή τους για τον άδικο αποκλεισμό μας στις προηγούμενες εκλογές. Άνθρωποι οι οποίοι έβρισκαν διέξοδο πραγματικά στις δύσκολες στιγμές στις οποίες ζούμε για να ψηφίσουν και να στείλουν το Πράσινο και ΜΟΒ στη Βουλή. Οπότε πιστεύουμε ότι θα πάμε αρκετά καλά και θα μπορέσουμε να εκφράσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Εσείς θα είστε υποψήφιος? Εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος αυτή τη φορά, γιατί έχω επαγγελματικό ασυμβίβαστο, θα έπρεπε να παραιτηθώ από τη δουλειά μου στο Πανεπιστήμιο και είναι μια δύσκολη περίοδος για μένα, οπότε θα παρακολουθήσω την εκστρατεία, θα συντονίσω ουσιαστικά τον προεκλογικό αγώνα για το νησί της Λέσβου. Απλά τυπικά δεν θα είμαι υποψήφιος. Αλλά για μας ούτως ή άλλως δεν έχουμε προσωπικές φιλοδοξίες στο να έχουμε αξιώματα ή να γίνουμε βουλευτές. Αυτό που μας ενδιαφέρει πραγματικά είναι να κάνουμε κάτι καλό για τον τόπο. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία συντάσσομαι και εγώ με τις δυνάμεις του Πράσινου και ΜΟΒ, στο οποίο συμμετέχουν κόσμος από όλη την Ελλάδα και από διαφορετικούς κομματικούς χώρους. Και πρέπει να το πούμε, από το Κόμμα για τα Ζώα, από τους Πράσινους, από τους οικολόγους, από το Volt, από το Κόμμα των Πειρατών, στο οποίο πιστεύουμε πραγματικά ότι θα είμαστε ικανοί και άξιοι για να εκπροσωπήσουμε τους Έλληνες στην Βουλή. Έχει συμφωνηθεί αν θα γίνει κάποια προεκλογική συγκέντρωση το Πράσινο και ΜΟΒ στην Λέσβο? Την Τρίτη, σας δίνω και μια είδηση με το καλό, την Τρίτη, τη Δευτέρα θα είναι ο Δομήνικος Χρυσίδης, ο συνεπικεφαλής μας στοιχείο, και την Τρίτη θα είναι στη Μυτιλίνη, θα έχουμε σειρά επαφών και συναντήσεις με κόσμο, οπότε πιστεύω θα τα πούμε για από κοντά και θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα.